διάβασα το μάτι σε σημεία που είχε προβλήματα. Συνήθω αφορά την κήτη πιο κάτω, δηλαδή από στις εγγόνες κήπων. Στον Καζοπούλη φέτος έγινε ένας καθαρισμός με απόφαση επτάτου του Ανεπιφυλάκη που είχε πλημμυρίσει και μετά στην ουσία αν εξαιρέσουμε κάποιες μικρές παρεμβάσεις που είχε κάνει τότε καθαρισμός ο Δήμος Μελίξης που ήταν Δήμος ο κ. Δημόπουλος σε ένα μικρό κομμάτι προς τα κάτω του Καζοπουλίου 90 χρόνια δεν είχε καθαριστεί ποτέ που έγιναν από τους άλλους ανθρώπους και έγιναν φέτος επιλεκτικές παρεμβάσεις με βάση το έντονο, το επίγον μάλλον, έτσι τώρα το καταλάβετε αυτό. Επίγον δηλαδή αναθέτανε το κοινά ξέρετε επίγοντες, τα οποία θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι δεν κάνει διαγωνισμό βάσει τις νοτισίες, αναθέτει πολύ στα πολιτών που έχουν πληρωθεί νομίμως και αυτό καταλαβαίνετε θέλει πάρα πολύ προσοχή να μην πάρει ξύλιο μας στις άλλους νομούς, να έχουν γίνει και μηνύσεις και δικαστήρια, ξέρετε το ελληνικό και λίγο το πολιτικά, όχι γιατί την πήγε τη δουλειά ο Αλφαϊβή, αυτό δεν είναι εδώ. Εντελώς μόνο να ανετέθη μέγα επίγοντος και το Ραστούλη και το Ρέμα στην κουλτούρα που πλημμύρισαν και αμέσως αποκαταστάθηκαν σε διάστημα 40-50 ημερών. Και χαιρόμαστε φέτος και λέμε δεν θα ξανα με αυτές τις πλημμύρες των τελευταίων ετών δεν θα πλημμύρισει ξανά για πολλά χρόνια. Βέβαια, μπορεί να το δει καθένας κάτι προς αυτό που έχουν γίνει οι προεμβάσεις. Ή το κόψιμο δέντρο, τα οποία ήταν μεγάλα και κλείνανε σαν φράγμα εντός της σχήτης του Καζοπουλίου, με κατέβασμα κραδιών, φράγμα και γινόταν το τέλειο φράγμα για τα κακό δηλαδή να προσκόψει. Αυτά όλα σε μεγάλο βαθμό απολύθηκαν, καθαρίστηκαν. Θέλει όμως τις πλαϊνές παρεμβάσεις, δεν φτάνει δηλαδή να λύσει ένα μεγάλο πόσο κατεβαίνεις προς τα κάτω, θες και το παρακάτω. Δηλαδή, λες τώρα καθαρίζεις τον Αλιάκονα, στον οποίο γίνεται ο Καζοπούλης. Ο Καζοπούλης καθαρίστηκε, στον Καζοπούλη μου γίνονται άλλα μικρότερα. Τώρα εδώ λίγο όπως είστε. Τα μικρότερα που γίνονται στον Καζοπούλη θέλουν και αυτά καθαρίσμα. Αλλιώς είναι άχρηστος ο καθαρισμός του Καζοπούλη, μισή δουλειά κάνεις. Όταν 10 πλαϊνά καναλάκια, ρηματάκια, πιθαμάκια από Βεργίνα, από Ελίκη ή ο Γιώργο για 30 δεν τα καθαρίζεις, δεν κάνεις πολλά πράγματα. Θα τους σκόσαμε μετά. Εδώ τώρα πάλι έχουμε δύο περιπτώσεις. Μία, δυστυχώς, μπορεί να το πω, κάτοικοι αγρότες που κλείνουν οι μεγαλύτερες τα μικρά καναλάκια, νομίζοντας ότι δεν κινδυνεύουν, ή στενεύοντας τη διάμετρο αντί 2 μέτρα, ας πούμε 1 μέτρο, αλλά αυτό έχει μεγάλη αξία. Δυστυχώς, μεγάλη ζημιά. Λίγο ένας, λίγο άλλος, δηλαδή μαζεύεται το νερό. Το είδαμε στην Αγιατρία, τα πρώτα της όσον αφορά τα μικρά ξεναλιό, που δηλαδή είναι ευθύνη του κάθε κάτοικου να είναι σωστός, να μην κλείνει. Και του το έργο που και αυτός πρέπει να καθαρίζει όσο πολύ. Στα δε μεγαλύτερα από τα μικρά, στα δε μεγαλύτερα από τα μικρά λεώτα, εκεί που είναι ευθύνη του Δήμου και αυτός πρέπει να καθαρίζει και τις δικά μας θέσεις πρέπει να καθαρίζει και αυτά. Και εμείς να καθαρίζουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε εκεί κονδυλία και επακριβώς σας απλή δίπλα μου ο καθένας ο κ. Ρατζιωαννίδης από την Τεχνική Υπηρεσία που με συνεργασία με τον Δήμο Αλεξάνδρης και με αερογραφία είπαμε ποια πρέπει να καθαρίσει ο Δήμος που είναι ευθύνη του μικρομήματα έτσι που γίνονται στο Καζοπούλη και ποια δικά μας που εκκρεμεί με την γραφειοκρατία η υλοποίηση του καθαρισμού αυτών των ανέδρων Αλεξάνδρης ή Κοσχεβές για την Αγία Τριάδα. Δεν νομίζω να έπαιξε πρόβλημα. Αφορά εσωτερικά του Δήμου προς τα κατά τιμή. Εγώ οφείλω μια απάντηση να πω για τις επιχειρήσεις που ήταν η δικιά μας δουλειά βάσει της νομοθεσίας. Κάναμε επιτροπή νομοθεσίας, καταγράψαμε καμιά 35 επιχειρήσεις στις ζημίες τους. Οφείλω να σας πω όμως ότι τα στείλαμε στην Αθήνα, γκρίνει το Υπουργείο Οικονομικών, καταρχήν και μετά το Μηχανίας. Και αφού οι άνθρωποι ξαναποσχολήσουν την ενέργεια,
πώς θα είναι μια βοήθεια, αλλά την περιμένουμε για τον χρόνο του 17 Μάρτου. Μια έχει αυξηθεί, έχει εντοπιστεί, έχουν γίνει πολλές διατάξεις, όχι μόνο στο οικονομικό πλαίσιο που νομίμως επιτρέπει και του Δήμου, εάν κρίνει ο Δήμαρχος σε κάποια πράγματα να ζητήσει την έκτατη ανάγκη να αποφασίσει κάποια έργα που είναι κατ' επίγον χωρίς διαγωνισμό ή ο περιφερειακής κλπ. Αυτά είναι μια άποψη. Η άλλη είναι ότι ταυτόχρονα όμως μας βάζει ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και στον νόμο. Δεν μπορεί δηλαδή να στέκεται αυτό που είναι ένας διοικητής ΔΕΙΑ, όχι εδώ, ότι μετά τη στιγμή δεν μπορώ να βρω υπάλληλο και εξαφανίζονται όλοι. Αυτός ο υπάλληλος, άμα το πάρει τηλέφωνο ή δεν σηκώσει το τηλέφωνο ή δεν έρθει, ή επικαλούνται κάποια άποψη, πάω με τον Δήμαρχο. Και επειδή ο Δήμαρχος είναι στη Βουλγαρία, στην Αυστρία και δεν σηκώνει το τηλέφωνο ή δεν πιάνει στα τούνελ, δεν θα γεννηθείς. Όχι, υπάρχει ο πρόεδρος της αμέσως. Υπάρχει ο Δήμαρχος. Ή υπάρχει ένα υπερφυλάκης ο οποίος έχει τη γενική ευθύνη. Αν πάρει δηλαδή ένα υπερφυλάκης τον υπάλληλο του Δήμου Αλεξάνδρειας, δεν μπορεί να πει επειδή είναι ο Δήμαρχος, δεν μπορεί να το κινητοποιήσει ο αντιπερφυλάκης. Σε αυτά λοιπόν η ισότητα προσοχή είναι ευθύνες πολιτικές. Εμείς ήδη στην περιφέρεια γίναμε η πολιτική προστασία 24 ώρα για την υπηρεσία. Ούτε δηλαδή αν μας κινητοποιεί, όχι κάθε μέρα, όταν έχει συμβάντα. Και νύχτα και Χριστούγεννα γράφαμε αποφάσεις για διάφορες καταστάσεις και Κυριακές κλπ. Είναι η πρώτη φορά που μετέχω από το κόσμο σας και στον συμπολιστικό. Συνήθως έρχεται ο κύριος Παπαρουσόπουλος, όπως ξέρετε. Οπότε σήμερα λόγω το ότι εκτός έδρας αναγκάστηκα με χαρά μου βέβαια να συμμετάσχω και να γνωρίσω και κάποιους άλλους εδώ πέρα, τόσο το τοπικό διοικητή της πυροσβεστικής, γιατί με την ΠΕΡΗ είμαστε περισσότερο σε επαφή λόγω έδρας αναγκαστικά. Θέλω να σας πω ότι το δασαρχείο στα δάση της περιοχής ευθύνης μας, τόσο η περιοχή των Πιερίων όσων και του Βερνίου, δεν παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια αυτό είναι απόλυτο και το ότι δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια τις πυρκαγιές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε εκτάσεις οι οποίες να έχουν αποξηλωθεί. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαβρώσεις, να μην υπάρχουν, να υπάρχει κατακράτηση των όγκριων υδάτων που πέφτουν στα δάση με όλες τις συνέπειες. Δηλαδή στον ορεινό όγκο δεν έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα ξεκινούν στην περιοχή ευθύνης μας πλέον στην Βερδινή περιοχή, μια και η περιοχή μας φτάνει μέχρι από κάτω, μέχρι τη θάλασσα. Και εντοπίζεται κυρίως στα κανάλια. Η συνεργασία μας με το ΓΟΕΒ και το ΑΤΟΕΒ είναι άριστη. Πραγματικά άριστη. Υπάρχει και ένα αντικείμενο που μας ήρθε τα τελευταία χρόνια μας σχετικά με κάποιες αρμοδιότητες της αγροφυλακής που ήρθαν σε εμάς. Αλλά η συνεργασία μας πραγματικά ως προς τον καθαρισμό των καναλιών με το ΓΟΕΒ και με το ΑΤΟΕΒ είναι άριστη. Και σήμερα κιόλας είχαμε πει κατευθείαν δεν καθυστερούμε καθόλου στις εγκρίσεις. Θέλω να ξέρουμε όλοι γιατί υπάρχει το πρόβλημα του καθαρισμού των καναλιών από ό,τι μου λένε το ΕΔ ότι δεν γίνεται πλέον συνολικά ο καθαρισμός. Συνήθως γίνεται σε περιορισμένο μήκος ανάλογα κάποιους που ενοχλούν, που έχουν τα αγροκτήματά τους δίπλα. Με αυτή τη διαδικασία γίνεται. Εμάς μόλις έρθει ένα αίτημα από το ΤΟΕΒ ή από το ΕΒ, άμεσα απευθυνόμαστε στη διεύθυνση δασών που βγάζει την έγκριση, δεν βγάζει το δασαρχείο. Δηλαδή, οτιδήποτε να αποπεί αυτό πρέπει να το ξέρουν οι πάντες. Δυστυχώς, ευτυχώς αυτή είναι η νομοθεσία. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής μιας έκτασης, την οποία πρέπει να καθαριστεί, πρέπει να υποβάλει το αντίστοιχο αίτημα στο δασαρχείο. Άμεσα, τουλάχιστον στα κανάλια, είναι και η κυρία εδώ από το ΟΕΒ, μπορεί να το διαβεβαιώσει. Χωρίς να γνωριζόμαστε, σήμερα γνωριζόμαστε, μόνο τηλεφωνικά έχουμε επικοινωνήσει τόσο καιρό. Δεν καθυστερούμε καθόλου. Το πρόβλημα το ανέφερε και ο Γιώργος λίγο με τα κανάλια είναι από τους αγρότες, γιατί έχουμε και τέτοιες καταγγελίες ότι μου έκοψε το κανάλι, πλημμύρισε το διπλανό κτλ. Εκεί είναι η παρέμβαση των τοπικών, εγώ θα έλεγα. Όχι μόνο τότε, των τοπικών ακτών, των πρόεδρων, των κοινοτήτων, λίγο και τα αυτά. Γίνονται πολλές ζημίες στα κανάλια, όχι με να δούμε πολλές έτσι, βάζει τσάπα ο καθένας μόνος του, το ανοίγω, το κάνω και έχουν προβλήματα.